Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου σήμερα και καθώς ομολογούμε έχουμε χάσει τον μπούσουλά μας με την επέτειο αυτή, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με μια άλλη επέτειο, την επέτειο της ανακήρυξης του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Και με αφορμή την επέτειο αυτή να προσεγγίσουμε τη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, για να την γνωρίσουμε καλύτερα. Τι είναι η Τουρκία? Είναι ένας περιφερειακός γίγαντας με πύληνα πόδια? Είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή? Ή η δύναμη με την οποία είναι αποφασισμένη να παίξει η Δύση και μάλιστα να παίξει πολύ σημαντικά? Ό,τι και να είναι, το ερώτημα είναι τι συνέπειες θα έχει η παρουσία της και η λειτουργία της όπως λειτουργεί στην περιοχή για τις γειτονικές της χώρες και για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Προσκεκλημένη, στο στούντιο της Αθήνας, στη Μουρούζη, είναι ο καθηγητής του Πάντιου Πανεπιστήμιου, ο κύριος Νεοκλής Αρής, τον οποίο καλησπέριζω. Καλησπέρα, κύριε Σαρή. Και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εδώ, στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας ο κύριος Τζεμίλ Τουράν, εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Κουρδιστάν, και ο κύριος Ιμπραμ Ονσούνογλου, ο οποίος είναι γιατρός και ανήκει στη μειονότητα. Κύριος Ονσούνογλου, έχει σπουδάσει από ό,τι μας είπε προηγουμένως στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε και στο αντιδικτατορικό κίνημα. Και θα ήταν σημαντικό να μας πει και δύο κουβέντες για να τιμήσουμε και την επέτειο του Πολυτεχνείου. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Καλησπέρα. Το ερώτημα απευθύνεται σε μένα. Ναι, βεβαίως. Ξεκίνησα με εσάς. Να μας πείτε κάτι, τι θυμάστε ή πώς συμμετείχατε τότε. Ναι. Η δικιά μου γενιά είχε την ατυχία να σπουδάσει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 67 και βγήκα τελείωσα το 75. Επομένως, σχεδόν όλα τα φοιτητικά μου χρόνια περάσανε στη διάρκεια της Χούντας. Πολλές φορές λέμε ότι ήταν μια ηρωική εποχή, αλλά κυρίως ήταν μια δύσκολη εποχή, νομίζω. Και η δικιά μου γενιά που έτυχε να σπουδάσει κατά τη διάρκεια της Χούντας, νομίζω πως παρουσιάζει κάποια ελλείμματα. Διότι... Ελλείμματα επιστημονικής συγκρότησης? Όχι. Δεν ζήσαμε τα νιάτα μας. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ζήσαμε έτσι φοιτητική ζωή όπως ζουν οι σημερινοί φοιτητές. Οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, ο χώρος του Πανεπιστημίου έμοιαζε με στρατόπεδο. Από παντού υπήρχε έλεγχος. Ήταν ο ασφαλίτης εκεί παρόν. Μάλιστα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε συλλόγους. Πήγαμε να κάνουμε, θυμάμαι, ένα σύλλογο Θρακομακεδόνων φοιτητών. Ήρθαν οι τραμπούκοι και μας χαλάσανε. Οποιαδήποτε έτσι, μια εκδήλωση ας πούμε δημοκρατικότητας κυνηγιότανε από την Χούντα. Εγώ κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μου συμμετείχα τότε στο φοιτητικό κίνημα και εδώ στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης επίσης συμμετείχα. Ήμουνα από τους συλληφθέντες τις πρώτες πρωινές ώρες που ήρθαν τα τάγκς. Και κρατηθήκαμε μια εβδομάδα περίπου με 200 ή 300, λέγαν ότι ήταν 300, μερικούς αφήσανε. Εγώ ήμουνα από αυτούς τους 100 που κρατήθηκαν μέχρι την πτώση του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη. Οπότε μας αμνίστευσε ο Ιωαννίδης γιατί θα περνούσαμε από δίκη. Αυτά έτσι να θυμηθούμε λίγο και μέρες που είναι το Πολυτεχνείο. Ας περάσουμε λοιπόν στο κυρίως θέμα μας που είναι η διερεύνηση της Τουρκίας και θα απευθυνθώ πρώτα στον κύριο Σαρή. Η πρώτη μας ερώτηση λοιπόν είναι ότι ο κεμαλισμός νομίζω ότι αποτελεί μέχρι και τις μέρες μας ένα χαρακτηριστικό της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι τι ήταν εκείνο που έκανε αυτό που ονομάσαμε κεμαλισμό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του να υπερισχύσει την κρίσιμη εκείνη στιγμή, καθώς δηλαδή ο Κεμάλ Ατατούρκ πήρε τα ηνία της Τουρκίας, του ισλαμιστικού ρεύματος που ενδεχομένως να υπήρχε και να μας πείτε αν υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην διαδικασία κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα ήθελα κύριε Σαρή να κάνουμε μια έτσι αναδρομή, να δούμε λίγο τις ρίζες αυτών των χαρακτηριστικών της σημερινής Τουρκίας για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να προσδιορίσουμε την πολιτική της προς το τέλος της εκπομπής μας. Κύριε Σαβίδη, είμαι πραγματικά συγκινημένος δεδομένου
ότι πριν από λίγο άκουσα τον κύριο Ζουνούγλου να αναφέρεται στις μνήμες της αντιδικτορικής πάλης ενάντια στη Χούντα, την ελληνική Χούντα. Έχω παρόμοιες μνήμες από την Τουρκία και θεωρώ τίτλο τιμής ότι ήμουν από τους ελάχιστους εκείνους οι οποίοι είχαμε ξεκινήσει το φοιτητικό κίνημα ενάντια στη δικτατορία του Μεντερές, και εγώ είχα συλληφθεί και εγώ βρισκόμουν σε μυστική, αν θέλετε, οργάνωση η οποία πρωτοστάτησε σε εκείνα τα τραγικά γεγονότα της 28 του Απρίλη του 1960. Έχουμε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συνέβρεση. Ακριβώς. Και έχω αγωνιστεί για την ελευθερία, την πολιτική ελευθερία, τον ουσιαστικό κοινωνικό εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της τουρκικής κοινωνίας, του τουρκικού λαού, χέρι-χέρι και όμο-όμο με τον τουρκικό λαό. Συνεπώς και οι μαρτυρίες τις οποίες καταθέτω δεν είναι μόνο ένα απάβγασμα κάποιας επιστημονικής γνώσης, αλλά είναι ζυμωμένες με αγώνες και, αν θέλετε, και με την αγωνία του λαού και των λαών της Τουρκίας. Το έχουμε υπόψη μας. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θέλω να πω το εξής, ότι ο κεμαλισμός πρακτικά δεν είναι τίποτε άλλο από έναν σεχταρισμό του Ένωση και Πρόοδος. Δηλαδή είναι μία παρέκβαση, είναι μία εκδοχή ενός τμήματος του νεοτουρκικού κινήματος, το οποίο έχει τις ρίζες του στον 12ο ήμιση του 19ου αιώνα. Ουσιαστικά, για να είμαστε έτσι τηλεγραφικά, αν θέλετε, συνεπείς, το Ένωση και Πρόοδος, το οποίο βαρύνεται με την έξοδο της Οσμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις γενοκτονίες λαών, ήταν ένα ανάλογο του ναζιστικού, αν θέλετε, κόμματος. Είχε μια δικτατορία του Ένωση και Πρόοδος, η οποία στράφηκε κυρίως προς τους μη μουσουλμάνους κατά γενίκευση μη Τούρκους. Τώρα, ο κεμαλισμός, η μόνη του ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο Μέντ Μουσταφά Κεμάλ είναι αγγλόφιλος, ενώ η υπόλοιπη ηγεσία του Ένωση και Πρόοδος ήταν γερμανόφιλη από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι πρακτικά. Εάν δείτε δε την στελέχωση του κεμαλικού κινήματος, κατά κύριο λόγο γίνεται από πρόσωπα τα οποία βαρύνονται ως δοσύλλογοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεπώς η ιδεολογία είναι η ίδια. Και εκεί που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία είναι ότι ο ιδεολογικός μέντορας του Ένωση και Πρόοδος, που είναι ο Ζιά Γκιοκάλπ, ο πατέρας του λεγόμενου τουρκικού εθνικισμού, είναι επίσης ιδεολογικός μέντορας του κεμαλικού καθεστώτος. Συνεπώς, ιδεολογικά και αν θέλετε και μεθοδολογικά δεν διαφέρουν τα δύο καθεστώτα. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο βαρύνει, το βαρύνουσα σημασία έχει από αυτή την έννοια το κεμαλικό καθεστώς, είναι ότι είναι σεκουλαριστικό. Ότι δηλαδή ο Μουσταφά Κεμάλ είναι ένας ρεαλιστής, ένας πραγματιστής. Βεβαίως έχει το φωτοστέφανο του εθνικού ήρωα μετά από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1920-1922. Έχει αναστήσει εκ βάθρων το κράτος, αυτό το κράτος. Το κράτος έχει διασωθεί. Αυτή τη λέξη κουρτουλμάκ που χρησιμοποιούν, που λέμε, δεν είναι θέμα απολύτρωσης, είναι θέμα διάσωσης των δομών του κράτους. Διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιείται για έναν εξυγχρονισμό, ο οποίος κύριο χαρακτηριστικό έχει τον διαχωρισμό της θρησκείας από την πολιτεία. Πράγμα πολύ δύσκολο για το Ισλάμ. Γιατί το Ισλάμ αυτό καθεαυτό εμπεριέχει όχι μόνο και το δίκαιο, εμπεριέχει και κάτι περισσότερο από το δίκαιο, δηλαδή και την ηθική. Δηλαδή το σύνολο του κοινωνικού βίου καλύπτεται κάτω από το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν είναι μια απλή θρησκεία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι το πέτυχε. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θέλω να πω το εξής, ότι ο Τανέρ Ακτσάμ, ένας έξοχος Τούρκος συγγραφέας, του οποίου τα κείμενα θα τα είχα προσυπογράψει ευχαρίστως και εγώ, θα τα είχα γράψει και εγώ ο ίδιος, λέει σε ένα από τα αξιόλογα του κείμενα το εξής, ότι το 1923, 22-23, μετά την βίαιη αποχώρηση
των χριστιανικών πληθυσμών συνέβη στη χώρα ένα είδος οικολογικής καταστροφής, πολιτιστικής οικολογικής καταστροφής. Δηλαδή διακόπη για πρώτη φορά η πολιτιστική συνέχεια χιλιετιών ολόκληρων και διακόπη αυτή η πολιτιστική συνοχή. Α, έχουμε διακοπή της εικόνας με την Αθήνα. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτά που είπε ο κύριος Σαρής. Θα είχατε να παρατηρήσετε τίποτα, κύριε Ανσούνογλου? Τις θέσεις του κυρίου Σαρή τις έχει τύχει να τις ακούσω και άλλες φορές. Μία ένσταση. Δεν θεωρώ ότι ο κεμαλισμός είναι συνέχεια της ένωσης και της πρόοδου. Απλώς θα μπορούσα να πω ότι για πρώτη φορά αναπτύσσεται ο τουρκικός εθνικισμός, ο τελευταίος στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρώτα με το κίνημα της ένωσης και της πρόοδου, στη συνέχεια συνεχιστής του εθνικισμού, του τουρκικού εθνικισμού, όχι όμως των μεθόδων και τα λοιπά της ένωσης και πρόοδου, είναι ο Κεμάλ. Απλώς έπρεπε να εισέλθει ο εθνικισμός και στην Τουρκία, τον οποίον συνέχισε ο Κεμάλ. Θεωρώ τα δύο κινήματα τελείως διαφορετικά και το ένα από το άλλο να διαφέρει κατά πολύ. Μάλιστα. Ήθελα να κάνω αυτή τη διόρθωση στον κύριο Σαρή. Ο κύριος Σαρής είναι, μας ακούει, έχουμε επικοινωνία μαζί του, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτές οι απόψεις τις οποίες εκφράζω δεν είναι αποκλειστικά δικές μου. Τις απόψεις αυτές τις έχουν εκφράσει, τις έχουν διατυπώσει πλήθος από Τούρκους επιφανείς στοχαστές, καθηγητές, ερευνητές. Ιδιαίτερα αυτό το σεκταριστικό του κεμαλισμού είναι μια έννοια την οποία έχω, αν θέλετε, αντιγράψει από Τούρκους συναδέλφους. Αυτό είναι μία. Και βεβαίως υπάρχει μία συζήτηση. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι κατά τον Ανέλα Κτσάν υπήρχε ένας πληθυσμός στην Μικρά Ασία κυρίως 12 εκατομμυρίων μουσουλμάνων, οι οποίοι δεν είχαν τίποτε κοινό παρά μόνο τη μουσουλμανική θρησκεία. Εάν τυχόν ρωτούσες έναν από αυτούς και μέχρι σήμερα ακόμη, σε νέσιν, ποιος είσαι εσύ, δηλαδή το θέμα της ταυτότητας, αυτό που λέμε, ναι, η απάντηση ήταν «Ελχάμδουλιλλάχ μουσουλμάνων», δηλαδή είμαι μουσουλμάνος, δεν έλεγε ότι είμαι Τούρκος. Λοιπόν, δεν είχε δημιουργηθεί μια εθνική συνείδηση. Το πρόβλημα λοιπόν με τον κεμαλισμό είναι το εξής, ότι δημιουργήθηκε μια έντεχνη εθνική συνείδηση από τα πάνω προς τα κάτω. Και αυτό είναι το σχήμα. Είχε ανάγκη όμως εκείνη τη στιγμή, είχε ανάγκη η Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι. Να ολοκληρώσω τι θέλω να πω. Παρακαλώ. Δηλαδή, το σχήμα, το βασικό σχήμα το οποίο μας το δίδει ο αείμνηστος δάσκαλός μου, ο Νιάζι Μπερκές, είναι ότι κράτος και κοινωνία στο Οσμανικό σύστημα και κατ' επέκταση στην Τουρκία είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι διαφορετικές οντότητες. Το κράτος επικάθεται της κοινωνίας. Δεν είναι προϊόν της κοινωνίας. Δηλαδή το κράτος είναι η στρατογραφειοκρατία η οποία επικάθεται και καθορίζει και την οικονομία ακόμη. Καθορίζει όλες τις λειτουργίες της κοινωνίας. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο η ελίτ της στρατογραφειοκρατίας επέβαλε μία εθνική συνείδηση, της οποίας το περιεχόμενο, προσέξτε, όχι η συνείδηση αυτή καθεαυτή, το περιεχόμενο είναι θέμα αμφισβήτησης. Και σήμερα, που οι δομές αυτές εκ των πραγμάτων δέχονται, αν θέλετε, σοβαρά πλήγματα, διότι όσο προχωρεί ο εκδημοκρατισμός, τόσο δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το σχήμα κράτους και κοινωνίας που προϋποθέτει μια δικτατορία, προϋποθέτει ένα αυταρχικό, δεσποτικό καθεστώς. Ήταν ένα χαρακτηριστικό του κεμαλισμού. Σήμερα το πρόβλημα είναι ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας θέτει επιτάπητος την επαναδιαπραγμάτευση του περιεχομένου, του συγκειμένου της εθνικής ιδεολογίας, της εθνικής ταυτότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ήταν έντεχνη επί Κεμάλ και τώρα ζητεί τις ορθές της διαστάσεις να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις ιστορικές, αν θέλετε, προοπτικές οι οποίες την έχουν προδιαγράψει. Συμφωνώ βεβαίως με τον κύριο Ζωλόγλου ότι όχι τελευταίοι οι οποίοι προσέρχονται στο τραπέζι, θα έλεγα, του εθνικισμού είναι οι Κούρδοι. Συνειδητοποιούν. Και ο εθνικισμός υπό αυτήν την έννοια είναι μία έκφραση, μία εκδήλωση
του κοινωνικού εξυγχρονισμού, του social modernization. Γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συμβιώνουν πολλές εθνότητες, αλλά η ιδιοτυπία του Οθωμανικού συστήματος είναι η κάθε εθνότητα να έχει έναν δικό της ρυθμό κοινωνικού εξυγχρονισμού. Πρώτη εξυγχρονίζεται κοινωνικά, είναι γνωστό, η ελληνική εθνότητα. Τελευταία τώρα εξυγχρονίζεται η κουρδική εθνότητα. Υπήρχε λοιπόν ένας πυρήνας τουρκικής εθνότητας. Μα οπωσδήποτε υπήρχε. Αλλά ήτανε το θέμα είναι ότι, όπως λένε Τούρκοι συγγραφείς, και στα πλαίσια της σημερινής Τουρκίας, οι Τούρκοι ήταν μειονότητα και αυτοί. Μάλιστα. Τη στιγμή της κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην περιοχή που διεκδικούσε η τουρκική αυτή εθνότητα, ήταν πλειοψηφία. Προσέξτε κάτι. Εδώ, στη συνθήκη της Λοζάνης, όταν προσήλθε η τουρκική αντιπροσωπεία, δήλωσε, και τα πρακτικά είναι γραμμένα, ότι στην Τουρκία διαβιώνουν, μετά την βίαιη, αν θέλετε, εκδίωξη των χριστιανικών πληθυσμών, την εξόντωση των Αρμενίων και την εκδίωξη και εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού, ότι παραμένουν δύο εθνότητες, το έχει λέει ο Ερζάν Ουρμπέης, είναι η τουρκική εθνότητα και η κουρδική εθνότητα. Συνεπώς, αμέσως έχουμε δύο εθνότητες επισήμως ομολογημένες. Σε αυτά που έχει πει, ορίστε, κύριε. Έχω να προσθέσω το εξής. Ο εθνικισμός έχει φυσικά μία φυλετική διάσταση. Αλλά όταν ο Οθωμανός μουσουλμάνος έλεγε «Ελχαμδουλιλάχ μουσουλμάνομ», και αν δεν είχε αναπτυχθεί ο τουρκικός εθνικισμός, θα μπορούσε, και υπήρξαν τέτοιες προσπάθειες, θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάλι ο εθνικισμός, διότι ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία η οποία ήρθε, σάρωσε τα Βαλκάνια, και οι Τούρκοι, όχι οι Κούρδοι, αλλά οι Τούρκοι ήταν οι τελευταίοι που επηρεάστηκαν από τον εθνικισμό. Κουρδικά, εθνικά, εθνικιστικά κινήματα προϋπήρξαν του τουρκικού εθνικού κινήματος. Επομένως, ο εθνικισμός, είτε υπό μορφήν θρησκευτικής συνείδησης, είτε υπό μορφήν φυλετικής συνείδησης, έτσι κι αλλιώς ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Το θέμα της Βοσνίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σλαβικές φυλές αποκτούν εθνική συνείδηση διαμέσου της θρησκείας. Και πιθανότατα, λέω εγώ, πιθανότατα, αν διατηρείται ο εθνικισμός με βάση την θρησκεία, μπορούσε αυτό να ήταν περισσότερο ενωτικός. Να, εδώ θέλω να κάνω μία παρέμβαση. Μία παρέμβαση. Παρατήρησε ο κ. Ζουνούλου, και σωστά, ότι ο πυρήνας της εθνικής συνείδησης είναι θρησκευτικός. Είναι θρησκευτικός στα πλαίσια του Οθωμανικού συστήματος. Το Οθωμανικό σύστημα, όταν αναγνωρίζει την έννοια των Μιλέτ, δηλαδή ως δόγμα πολιτικό, το Μιλέτ ταυτίζεται προς θρήσκευμα. Δηλαδή, όταν έλεγαν Ρουμ Μιλέτι, εννοούσαν ταυτόχρονα τους Έλληνες, Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και τους Βουλγάρους. Τους Βουλγάρους, τους Σέρβους, τους Αλβανούς, ως και τους Άραβες τους Ορθοδόξους. Συνεπώς, η εθνογένεση στα Βαλκάνια υπ' αυτήν την έννοια έχει έναν πυρήνα θρησκευτικό. Η δεύτερη παρατήρηση, η οποία είναι ουσιαστική κατά την άποψή μου, είναι ότι βεβαίως προϋπήρξαν κουρδικά κινήματα εθνικιστικά σε επίπεδο διανοουμένων, αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι ο τουρκισμός ως ιδεολόγημα, ως τουρκισμός είναι εκτός Τουρκίας αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται από τρεις εβραϊκής καταγωγής, όχι ότι είναι κακό αυτό δηλαδή, δεν το λέω υπ' αυτή την έννοια, και ως κίνημα, ιδιαίτερα για τη Ρωσία, όπου και ο Κάσπαρλε αναφέρεται στους Τούρκους τουρκικής καταγωγής, κατοίκους της Κριμαίας. Από εκεί εισάγεται στην Τουρκία, και βεβαίως ο πρώτος θεωρητικός του τουρκισμού, γιατί για να φτάσουμε στα κινήματα τα τουρκικά, είναι και αυτός ουσιαστικά Πολωνός, ο οποίος έχει εξισλαμιστεί, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια ιδεολόγημα διανοουμένων. Των διανοουμένων τα διανοήματα. Μετά έχουμε τον Αμίρ Κεμάλ και τα λοιπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά παραμένουν σε ένα κλειστό επίπεδο. Το ίδιο υπάρχει και στους Κούρδους. Και στους Κούρδους υπάρχουν διανοούμενοι, ανεξαρτήτως από πού εκπορεύονται. Αυτή η κίνηση των διανοουμένων δεν βρίσκει ανταπόκριση στις πλατιές μάζες. Στις πλατιές μάζες, ειδικά για τους Κούρδους, θέλω να τονίσω, βρίσκει πολύ πρόσφατα, διότι διαλύεται
η φεουδαρχική, αν θέλετε, δομή της κοινωνίας τους. Μάλιστα. Μέχρι την δεκαετία του 60, μιλάμε για τους Κούρδους της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, αλλά και για τους Κούρδους του Ιράκ, μπορούμε να πούμε, που το ίδιο ήταν μια δομή. Ήταν δομή φυλετική. Ήταν φυλή των Ασιρέτ. Η φεουδαρχική αυτή δομή, η φυλετική δομή, διαλύεται. Και διαλυωμένη τη δομή αυτή, με τον εξαστισμό, με το ότι πηγαίνουν στις πόλεις, γίνονται εργάτες, αναπτύσσεται εργατική τάξη κτλ., διαπιστώνουμε ότι αναδύεται από τα σπλάχνα ένας εθνικισμός. Θα ήθελα να τονίσω και πολύ, πολύ, πολύ σχηματικά, πολλά αριστερά κινήματα στην Τουρκία έχουν σαν στόχο, αν θέλετε απότερο, την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή ξεκινάνε από τον κεμαλισμό, που είναι τουρκικός εθνικισμός, από τον κεμαλισμό κάνουν μια ρήξη με το παρελθόν, με την θρησκεία, πηγαίνουν σε, ξεπερνάνε το τουρκικό κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο και αυτό είναι φιλοκεμαλικό κατά μια γενική νομολογία, πηγαίνουν σε αριστερίστικες λύσεις και από τις αριστερίστικες λύσεις ανακαλύπτουν θαμμένες εθνικές ταυτότητες. Είναι πραγματικά ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο. Και ποιες είναι αυτές οι χαμένες εθνικές ταυτότητες? Χαμένη εθνική ταυτότητα είναι η κουρδική. Χαμένη η εθνική ταυτότητα είναι των Αράβων, της Αλεξανδρέτας. Η αριστερά, ότι η Αλεξανδρέτα, αν κατάλαβα καλά, αναφέρεστε στην αριστερά στην Τουρκία, που ναι, κάνοντας όλο αυτόν τον κύκλο που είπατε, ανακάλυψαν τη χαμένη τους εθνική ταυτότητα. Βεβαίως. Ναι. Χαμένη. Όλη η αριστερά. Εδώ δεν υπάρχουν σχολεία. Όλη δεν υπάρχουν σχολεία τα οποία να διδάσκουν κουρδικά. Όλη η αριστερά στην Τουρκία αποτελείται από μέλη, από οπαδούς αυτών των εθνικοτήτων που είπατε προηγουμένως. Δεν εννοώ αυτό. Ναι. Εννοώ ότι θητεύουν. Και αν δείτε. Δεν έχουμε τον χρόνο να το αναπτύξουμε. Είναι ο κύριος Τζεμίλ Τουρά, αν μπορεί να σας τα πει εκεί και ο ίδιος, ότι ποια είναι η προϊστορία ορισμένων κινημάτων κουρδικών, για παράδειγμα. Όπως και εκείνο το οποίο εκπροσωπεί, πως ξεκινάνε από ομάδες, από γκρουπούσκουλα αριστεριστών ή αν θέλετε και σεκταριστών του αριστερού κινήματος, γιατί το αριστερό κίνημα στην Τουρκία πρώτα απ' όλα είναι λικβιταριστικό πέρα ως πέρα. Λοιπόν, είναι μια διάλυση υπάρχει. Λοιπόν, εκεί η κάθε ομάδα, και βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν σαφή εθνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, φτιάχνεται μια ομάδα από κουρδικής καταγωγής. Δηλαδή, από την τουρκική αριστερά, μερικοί που είναι κουρδικής καταγωγής συμπτύσσουν μια δική τους ομάδα, η οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια και μάλιστα φτάνει μέχρι ενός κόμμα ή οποιαδήποτε οργάνωση. Ας δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζεμίλ, στον κύριο Τουράν, να κάνει τις παρατηρήσεις του στα όσα άκουσε μέχρι τώρα, πριν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση. Καταρχάς, ένας είχε πρόεδρος, δηλαδή η ΤΑΚ και Τερακή, ήταν ελίτ του Οθωμανικού Αυτοκρατορία και ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας ελίτ αξιωματικός του Οθωμανικού Αυτοκρατορία. Κεμαλισμός, καταστός του Κεμαλισμός δεν είναι πολύ διαφορετικό με τον ΙΤΑΚ Τερακή. Αυτές μέρες που γιορτάζανε επέτεια του θάνατου του Κεμάλ, ήδη οι Τούρκοι αναφέρανε, κίνημα του Κεμάλ είναι ένα συνεχώς του ΙΤΑΚ Τερακή. Βεβαίως βλέπουμε στην πορεία έχει πάρα πολύ αλλάξει, όπως είπε ο κύριος Σαρής. Πριν λέγανε «Αλχαμδουλάχ είμαι μουσουλμάνος», με το Κεμάλ αλλάξανε, είπανε «Ναι μου το Τούρκιο μου διένε». Ναι, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τουρκικά. Τι θα που είμαι Τούρκος. Σημαίνει αυτό. Τη ευτυχία που είμαι Τούρκος. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Τουράν. Ναι. Δεν λέει τη τιμή που είμαι Τούρκος. Τιμή σε εκείνον που λέει ότι είναι Τούρκος. Όχι ότι είναι Τούρκος, αλλά ότι λέει ότι είναι Τούρκος. Ναι. Υπάρχει διαφορά. Βεβαίως αλλάζει την κεμαλική ιδεολογία, φέρνει ένα καινούριο τρόπο η ζωή μέσα την καινούριο του καταστός του μετά το 1920, την καινούριο τουρκικό καταστός. Και αυτή την ιδεολογία του κεμαλισμός αγκαλιάει ολόκληρο του έθνο, τουρκικό έθνο, από το στρατιώτες, τουρκικό στρατό, πολιτική, αριστερή, τουρκικός λαός, ολόκληρο με αυτή την ιδεολογία του κεμαλισμός βρίσκει το ένα καινούριο δρόμο. Αυτό το δρόμο βεβαίως είναι μια, εγώ έλεγα, είναι επεκτατική πολιτική, μια ρατσιστική, μια σοβενιστική κεμαλική καταρά πολιτική, και μετά 1920 μέχρι τώρα όλα τα κυβέρνηση παρακολουθούν αυτή την κεμαλική ιδεολογία και την γενοκτονία των Κούρδων 1920.
25, 1930, 1938, μετά την όλα τα εξέγερση του Κουρδικού και την εισβολή του Κύπρου, όλα μέσα αυτή την κεμαλική ιδεολογία που κυβερνεί Μάλιστα. σήμερα στην Τουρκία είναι. Ο κεμαλισμός λοιπόν που επικράτησε από τη δεύτερη δεκαετία του αιώνα, επικράτησε μέχρι τις μέρες μας τουλάχιστον, και εδώ θα θέσω το επόμενο ερώτημα, και από ό,τι φαίνεται για την Τουρκία μπόρεσε και επιβίωσε μέχρι τις μέρες μας. Έχει εξαντλήσει την λειτουργία του και τα όρια του, περνάμε σε μια νέα φάση που θα έχει περισσότερο ισλαμιστικά χαρακτηριστικά ή είναι πρόσκαιρα αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Τουρκία. Να αρχίσουμε από εσάς, κύριε Ζουνού. Εφόσον υπάρχει εθνικισμός, ο κεμαλισμός θα είναι η κυρίαρχη ιδεολογία στην Τουρκία. Δεν μπορεί τον ρόλο του εθνικισμού να τον παίξει καλύτερα σήμερα ο Ισλαμισμός. Αυτόν τον εθνικισμό να τον εκφράσει καλύτερα ο Ισλαμισμός. Λοιπόν, φυσικά ο Ισλαμισμός διεκδικεί την μερίδα του σαν στοιχείο της κυρίαρχης ιδεολογίας στην Τουρκία και πραγματικά έχει από την πίτα, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που συχνά χρησιμοποιείται, έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι. Η ιδέα ανάπτυξη του Ισλαμισμού στην Τουρκία, σε αντίθεση με τις άλλες Ισλαμικές χώρες, εμπολής οφείλεται ότι υπήρχε μία θρησκευτική καταπίεση, που είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία του κεμαλισμού. Εκεί υπήρξε χαλάρωση ή, αν θέλετε να πούμε, εκδημοκρατισμός, με αποτέλεσμα τα θρησκευτικά κινήματα να αναπτυχθούν και αυτή τη στιγμή είναι σε ανάπτυξη και αναπτύσσονται, επειδή ακριβώς σε αυτό το θέμα η εξέλιξη των πραγμάτων έκανε το κεμαλικό καθεστώς να υποχωρήσει, το υπαρκτό κεμαλικό καθεστώς, και κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης οι θρησκευτικές ελευθερίες πια στην Τουρκία, ειδικά στο θέμα του Ισλάμ, έχουν αποκατασταθεί και έτσι έχουμε μία έξαρση του λεγόμενου Ισλαμισμού που εν πολλής στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κεμαλισμός ως φορέας του τουρκικού εθνικισμού, εφόσον οι εθνικισμοί είναι στην επικαιρότητα, είναι στην καθημέρα πράξη, θα υπάρχει, θα γίνεται αναφορά σε αυτόν και όσο κριτική μπορεί να ασκήσει κανείς ενάντια σε αυτόν. Στην Τουρκία Ισλαμικά κινήματα και είναι εθνικιστικά κινήματα. Δηλαδή όλα τα Ισλαμικά κόμματα, κινήματα είναι πάρα πολύ εθνικιστικά κινήματα. Και την διαφωνούν με το Κεμάλ, διότι Κεμάλ θεωρούν απανάσταση οι Τούρκοι αριστεροί, χώριζε την θρησκεία από την Ισλάμ, αλλά οι Ισλαμιστές θεωρούν το Κεμάλ είναι άθεος. Και την Κεμάλ ήταν ενάντια του Ισλαμικού καταστώσης, του Σαριάτ. Για το αυτό έχει ένα ανταγωνισμό, ένα πόλεμο ενάντια φανατικοί Ισλαμιστές με το κεμαλικό καταστώς. Αλλά μέσα τους έχει βαθιά εθνικιστικά ρίζα και είναι εθνικιστές. Μέχρι τώρα, δηλαδή σημερινό Τουρκία, πώς έφτασε τα Ισλαμικά κινήματα, αυτό είναι ένα μεγάλο συζήτηση. Πρέπει να κάνουμε τώρα αυτή την πορεία. Εγώ πιστεύω σημερινό κατάσταση εξαρτάται από δύο πράγματα. Ένα ήταν μέσα την ψυχρό πόλεμο Αμερικάνοι και την Δύση, η ΝΑΤΟ, χρησιμοποιήσε ένα Ισλαμικό τόξο, πράσινο ζώνη, ενάντια την κομμουνισμός, για να μην κατεβαίνει, τότε έλεγαν κόκκινο στρατό, θέλει να κατεβαίνει τα ζεστά θάλασσα. Είπανε Τουρκία, Ιράν, Αφγανιστάν και Πακιστάν να είναι μια πράσινη ζώνη και το βοηθήσανε Ισλαμικά κινήματα. Αλλά δεν πετύχε αυτό το πρόγραμμα, με την ο Σάχης έφυγε, ήρθε Χουμεϊνί, βεβαίως παρακολούθησε ένα αντιεμπεριαλιστική πολιτική. Αφγανιστάν ακόμα δεν βρήκε το δρόμο του. Αντίθετο, στη Τουρκία χάσανε την έλεγχο. Μετά την πραξικόπημα του Κενάν Εύρεν,
πριν του πραξικόπημα, δηλαδή 1979, Ερμπακάν, κόμμα του Ερμπακάν, είχε κάνει ένα μεγάλο πορεία πόλη του Ικόνια, τότε φωνάζανε, είπαν έρχεται Ισλαμιστές, έρχεται Σεριάτ. Και την ένα την, για την πραξικόπημα, ένα λόγος ήταν και την Ισλαμική κινήματα. Αλλά ο Κενάν Εβρέν και την καταστός αμέσως αλλάξανε και την βοηθήσανε τα Ισλαμικά κινήματα. Θέλω να καταλάβω, ο Εβρέν, λες ότι ο Εβρέν βοήθησε τα Ισλαμικά κινήματα. Ακριβώς, να σας πω, διότι υπήρχε και την υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο το κουρδικό ζήτημα. Για να εμποδίζουν το κουρδικό ζήτημα, αντικουρδικό φτιάξανε Ισλαμικά κινήματα. Βοηθήσανε τα Ισλαμικά κινήματα για να εμποδίζουν το κουρδικό. Πώς θα εμπόδιζαν το κουρδικό κίνημα βοηθώντας τα Ισλαμικά κίνηματα? Φτιάξανε δύο οργάνωση, Χεζμπούλα, κόντρο Χεζμπούλα, και με αυτόν τον τρόπο δώσανε και την ένοπλο αγώνα ενάντια του κουρδικό κίνηματα. Την άλλη πλευρά, ο κουρδικός λαός που είναι φτωχός πάει προς το τζαμί, προς το Ισλάμ. Και την κίνημα του Ερμπακάν οργάνωσε την, στο Κουρδιστάν πάρα πολύ τους Κούρδους. Μετά την πραξικόπημα του Κενάν Εβρέν επιτρέψανε όλα τα πριν, ήταν θρησκευτικά σχόλια, δηλαδή Ιμάμ Χατίπ που έτσι ονομάζουν, αυτά δεν ήταν γυμνάσιο και ηλίκιο, δώσανε αυτά τα δικαιώματα. Ανοίξανε θρησκευτικά πανεπιστημία. Εκτός αυτά υπάρχει ένα οργάνωση στην Σαουδική Αραβία, λέγεται El Ravita. Αυτό το οργάνωση ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους μουσουλμάνους που μη Ισλαμικές χώρες, όπως είναι στην Ελλάδα, όπως είναι Βουλγαρία, όπως άλλες μη Ισλαμικές χώρες που έχει Ισλαμική μειονότητα. Αυτή την οργάνωση El Ravita βοηθάει αυτά τα μουσουλμάνους. Από εκεί την Κενάν Εβρέν αλλάξανε την πρόγραμμα και την El Ravita άρχισε να πληρώσει το μίσθος μουφτή, χοτζάντες, την γυμνάσιο, μιλίκιο, θρησκευτικά τα σχόλια, αυτό είναι το μίσθος. Αυτά όλα έγινε από εκεί του Κενάν Εβρέν, δηλαδή 14 δηλαδή, χρόνια την Σκούντας. Να καταλάβουμε, να καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα. Εκεί που λέμε ότι ο στρατός παρενέβη για να μην αναπτυχθεί ο Ισλαμισμός, εδώ μας λέτε ότι ακριβώς ο στρατός με τον Εβρέν που παρενέβη βοήθησε την ανάπτυξη του Ισλαμισμού. Ακριβώς. Σήμερα, αλλά σήμερα έχουν χάσει την έλεγχο. Διότι δεν περιμένανε. Σήμερα δεν τον ελέγχουνε. Όχι, δεν. Τους ξέφυγε δηλαδή. Κοίταξε, πριν όπως σου είπα, φτιάξανε ένα οργάνωση του Χεζμπούλα. Αυτό το οργάνωση βγήκε από την έλεγχο, τώρα Ιράν ελέγχει. Φτιάξανε δεύτερο Χεζμπούλα. Αυτό το, πάλι ΜΙΤ έφτιαξε το, αυτό το οργάνωση, βγήκε εκτός έλεγχο, λένε τώρα ήδη οι Τούρκοι ελέγχει η Σαουδική Αραβία. Και φτιάξανε τρίτο οργάνωση Χεζμπούλα, ΜΙΤ οργάνωσε, ελέγχουν αυτό το. Σήμερα έχουν γίνει την δικό τους μπελά, αυτά τα τρία οργάνωση. Αυτές τις μέρες έχει μια ομάδα, θρησκευτική ομάδα, συνέχεια κάνουν προσκευτική μέσα στην Άγκυρα και την έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή βγήκε από το έλεγχο τους, χάσανε την έλεγχο. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σαρή. Το ερώτημά μου, κύριε Σαρή, είναι εάν πιστεύετε ότι ο κεμαλισμός εξύντλησε τα όρια του και αν αντικαθίσταται πλέον και εκφράζει καλύτερα σήμερα τον τουρκικό εθνικισμό ο Ισλαμισμός. Και αν αυτό είναι μια μεθοδευμένη πορεία ή πράγματι έχει ξεφύγει κάπως από τον έλεγχο που μας λέει, όπως μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τουρέν. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο φίλος μου Τζεμίλ Τουράλ, διευκρινίζοντας το εξής, ότι επειδή δεν είναι δυνατή η καταστολή με τα όπλα της ανάπτυξης εθνικής συνείδησης στους Κούρδους, αυτό είπε ο Τζεμίλ. Δηλαδή, βλέπουμε. Και αυτή ήταν η επιτυχία άλλωστε του κουρδικού κινήματος. Ποια ήταν η επιτυχία? Ότι κατόρθωσε να διαχωρίσει τη θρησκευτική συνείδηση από την εθνική. Γιατί πριν έλεγαν είμαι μουσουλμάνος και μέσα στους μουσουλμάνους, στη γενική κατηγορία των μουσουλμάνων, συγχωνευόταν με τους Τούρκους. Παρά το γεγονός ότι και οι Κούρδοι Σουνίτες ακόμη δεν έχουν διαφορετικό υποδόγμα θρησκευτικό από το υποδόγμα το θρησκευτικό των Τούρκων. Δηλαδή δεν είναι Χανεφοί που είναι Τούρκοι, είναι Σεμφοί. Παρά τα αυτά όμως η γενική κατηγορία των μουσουλμάνων τους εκάλυπτε. Όταν ανεπτύχθηκε λοιπόν το κουρδικό κίνημα, έθεσε σε πρώτη βαθμίδα την εθνική συνείδηση και μετά τη θρησκευτική. Επειδή δεν μπορούν λοιπόν στρατιωτικώς να τους καταβάλουν,
το ίδιο το καθεστώς της Άγκυρας, το σεκουλαριστικό υποτίθεται, και εδώ λέει για τον Εβραίο, αναπτύσσει πάλι το θρησκευτικό συνέστημα, την θρησκευτική ενθέλετε συνείδηση, προκειμένου να τους εντάξει πάλι στο μανδρί. Όταν όμως γίνεται αυτή η διαδικασία, βγαίνουν οι παρενέργειες, τις οποίες διαπίστωσε και ο Τζεμίλ Τουρόν, και θα σας έλεγα εγώ, και οι ίδιες θρησκευτικές έρηδες, οι οποίες επί αιώνες ταλάνιζαν τον χώρο της Μικράς Ασίας και όλο γενικά των Βαλκανίων, όπως είναι μεταξύ των Αλεβιτών και των Σουμιτών. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό και θέλω να τονίσω το δεύτερο σημείο, το οποίο δεν έχει λεχθεί σήμερα. Ότι ο τουρκικός εθνικισμός, και ίσως επειδή είναι και πιο πρόσφατος, ίσως και γιατί η δομή του ήταν διαφορετική από την αρχή, δηλαδή τα συστατικά από τα οποία συγκροτήθηκε ήταν διαφορετικά, είναι πολύ πιο επιθετικός και πολύ πιο, αν θέλετε, έντονος από οποιοδήποτε άλλο εθνικισμό. Και θα σας δώσω εγώ ένα χαρακτηριστικό από τις εκλογές της βουλευτικές που γίνονται στην Τουρκία. Από το 1946 μέχρι σήμερα που υπάρχει πολυκομματικό καθεστώς στην Τουρκία, έστω και κατ' επίφαση. Δηλαδή υπάρχει μια δημοκρατία κατευθυνόμενη, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια πλήρης δημοκρατία. Κύριε Σάρε, μπορείτε να πείτε υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Έλλειμμα δημοκρατίας. Αλλά κατευθυνόμενη δημοκρατία αποτελεί ύβρι τώρα. Δηλαδή προς τα πολιτικά κόμματα της Τουρκίας, προς τους δημοκράτες Τούρκους, έτσι είναι. Το 1970, για παράδειγμα, σας πληροφορώ το εξής. Το 1970 βρισκόμουν στο Μέγαρο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με είχε τραπέζι ο κύριος Ετζεβίτ, και δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Λοιπόν, και τότε μου έλεγαν ότι τους είχαν στείλει οι στρατιωτικοί από το επιτελείο πολυγραφημένες τις τροπολογίες του συντάγματος, τις οποίες δεν ψήφισαν. Παράδειγμα σας δίνω. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Δεύτερον, όταν το 1900, μετά το κίνημα του Εβρέν, τα πολιτικά κόμματα ιδρύθηκαν από την ίδια τη Χούντα, δηλαδή η ίδια η Χούντα έλεγχε και τους ιδρυτές και τα λοιπά, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός γίνεται και δεν είναι θέμα το οποίο το λέω εγώ, το λένε και ερευνητές, οι οποίοι είναι πολύ φιλικοί προς την τουρκική κυβέρνηση. Που είναι υπάρχει μια δημοκρατία, αλλά τούρκα πάντα. Όχι, εγώ επιμένω ότι ο όρος κατευθυνόμενη δημοκρατία είναι βαρύς. Είναι όρος, επιστημονικός όρος. Το λέει ο Duverger αυτό. Ο Duverger αναφέρεται σε δημοκρασία dirigée. Το dirigée στα ελληνικά λέγεται κατευθυνόμενη. Γιουντιμλου. Γιουντιμλου. Το έλλειμμα δημοκρατίας που είναι κοινός τόπος όλων των συνομιλίων. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι όμως το πρόβλημα. Ότι στην Τουρκία και λίγη δημοκρατία να δοθεί, καταραίει το δεσποτικό σύστημα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι οι εκλογές από το 1946 και εντεύθερα, εάν τις δείτε, οι δύο παρατάξεις, ας πούμε δύο παρατάξεις, και εδώ πέρα χρειάζεται μία ανάλυση, παίρνουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Η τουρκική λεγόμενη δεξιά είναι το 70%, σήμερα είναι το 80%. Και η λεγόμενη κέντρο αριστερά με βία καλύπτει το 30-20%. Το δε συγκείμενο, το context που λέμε, το περιεχόμενο της ιδεολογίας είναι πολύ πιο έντονο. Δηλαδή, στην Ελλάδα είναι το αντίστροφο. Στην Ελλάδα η δεξιά, κεντροδεξιά έχει το 30-35% και το υπόλοιπο είναι κεντροαριστερά. Είναι ουσιαστική διαφορά αυτή. Και λέμε ότι με τα μέτρα της Τουρκίας, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αριστερό κόμμα για την Τουρκία. Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι τελείως διαφορετικό και αυτό βέβαια είναι μια βασική αρχή της κοινωνικής, της πολιτικής ψυχολογίας. Γνωρίζουμε ότι κάθε χώρα έχει δικό της context ιδεολογίας. Στην Τουρκία λοιπόν ακόμη ο εθνικισμός είναι πολύ πιο έντονος από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό έχει συνάρτηση με την δεσπόζουσα ιδεολογία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη κυρίαρχη ιδεολογία, και έχει συνάρτηση προς τις δομές εξουσίας. Δηλαδή εκείνο το οποίο επιβάλλεται στην Τουρκία είναι να γίνει ένας ουσιαστικός εκδημοκρατισμός της χώρας. Και όταν λέμε ουσιαστικός εκδημοκρατισμός, δεν εννοούμε σε επίπεδο πολιτικής, αλλά κοινωνικής ζωής, ιδεολογικής ζωής. Μάλιστα. Η βασική προσωπικότητα, η personalité de base που λέμε στην Τουρκία, είναι μια καταπιεσμένη, μια προσωπικότητα στην οποία το κράτος, η βία, έχει διαστρέψει την όλη ελευθερία και διαμόρφωσή του. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω το εξής. Έχω τις ενστάσεις μου. Αν μου δοθεί ευκαιρία, θα τις αναπτύξω. Αμέσως. Ναι. Να κάνω την ερώτηση, αμέσως μετά θα γίνει το λόγο. Η τουρκική κοινωνία είναι μια διαφορετική κοινωνία από τις δυτικές κοινωνίες. Έχω την εντύπωση, παρόλο που έχετε ζήσει πολλά χρόνια στην Τουρκία, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι γνωρίζω, προηγουμένως προσπαθήσατε να την προσεγγίσετε με κάποια χαρακτηριστικά τέτοια. Δηλαδή. Τώρα η ερώτηση μου είναι, το ισλαμικό φαινόμενο που αναπτύσσεται στην Τουρκία βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση που είπατε? Όταν ο ισλαμισμός
ως θεωρία και ως συγκρότηση στον Τούρκο είναι κάτι κυρίαρχο και χαρακτηριστικό που λείπει από την Δύση. Ακούστε κάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Μπορεί να τα παρνηθεί εν ονόματι αυτών των αρχών που είπατε. Το οποίο αντιμετωπίζει η Τουρκία και μάλιστα γι' αυτό η Τουρκία είναι, αν θέλετε, μια χώρα πιλότος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ΗΠΑ, διότι με την Τουρκία, η Τουρκία είναι ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή ανάπτυξης των Ισλαμικών χωρών, κακά τα ψέματα. Αλλά το ίδιο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν όλες οι Ισλαμικές χώρες. Δηλαδή θυμάμαι συζητήσεις που είχα με Αλγερινούς φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα στην Αλγερία. Δηλαδή το θέμα είναι πώς το Ισλάμ θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτόν τον σεκουλαρισμό, πώς θα μπορέσει να γίνει πραγματικά μια χώρα Ισλαμική σεκουλαριστική. Είναι ένα μεγάλο, είναι θεωρητικό πρόβλημα και πρακτικό πρόβλημα. Και συναρτάται αυτό, είναι εκτός Τουρκίας, μπορεί να το εξετάσει κανείς, με την δυνατότητα που έχει το Ισλάμ να ενταχθεί σε δομές μιας δυτικής κοινωνίας, πράγμα το οποίο είναι συζητήσιμο, εν πάση περιπτώσει αποτελεί άλλο κεφάλαιο. Εκείνο το οποίο όμως έχει σημασία, ότι το θέλουμε να πούμε ότι στην Τουρκία, αυτό είναι το βασικό, ότι υπάρχει ένα κράτος. Υπάρχει μια δομή συγκεκριμένου κράτους. Και το Οθωμανικό κράτος, να το τονίσουμε, και μου φαίνεται ο κύριος Ζούνολου δεν θα έχει διαφωνία εδώ πέρα, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, ότι το Οθωμανικό κράτος δεν υπήρξε ποτέ ακρεφνώς Ισλαμικό κράτος. Υπήρξε μια παρέκβαση Ισλαμικού κράτους, ήταν το σερί με το ιερό, με το εθιμικό, με το ερφή σε μια ισορροπία. Είναι οι δύο αυτές δυνάμεις. Δεν υπήρξε ποτέ ακρεφνώς Ισλαμικό κράτος. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και, αν θέλετε, έχει πετύχει μέχρι το σημείο που έχει πετύχει ο κεμαλισμός. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ο κεμαλισμός σήμερα δέχεται βολές. Δέχεται, πρώτη φορά στην ιστορία έχει κλονιστεί τόσο πολύ θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο να δώσω το λόγο στον κύριο Ζουνογλου. Ο κεμαλισμός και πολύ μάλιστα στην Τουρκία και μάλιστα και φίλοι μου αναφέρονται στο θάνατο του κεμαλισμού. Δεν είναι ο θάνατος του κεμαλισμού, είναι η εξέλιξη της κοινωνίας. Για παράδειγμα, αν ο Λευθέριος Βενιζέλος ερχόταν σήμερα στην ζωή και έλεγε αυτά που έλεγε το 1908, οπωσδήποτε το 1966 θα ήταν εκτός εποχής. Χρειάζεται ένας βαθύτερος εξυγχρονισμός και της ίδιας της ιδεολογίας και του ίδιου του προστασίου. Ο Ισλαμισμός, προς τον οποίο φαίνεται να ρέπει η Τουρκία, είναι ο εξυγχρονισμός που λέτε? Ακούστε κάτι. Τι έλεγε ο συγχωρεμένος, θα δώσω την απάντηση διαστόματος του συγχωρεμένου του καθηγητού μου, του Ταρίκ Ζαφέρ Τούναγια, ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους συνταγματολόγους και πολιτικούς επιστήμονες των τελευταίων δεκαετιών. Λοιπόν, έλεγε ότι ο Ισλαμισμός έχει εξαντλήσει τα όρια του. Διαπιστώθηκε ότι και μετά τον θάνατο του πήρε 10% επάνω για άλλους λόγους. Λοιπόν, η κοινωνία της Τουρκίας, εξυγχρονιζόμενη, από μόνη της θα αποβάλει σιγά σιγά τον έντονο Ισλαμικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Τώρα, μέχρι ποιο σημείο θα γίνει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε σήμερα. Αν μου επιτρέπετε για τον κύριο Σαρί. Ο κύριος Σαρίς ανέφερε ένα σημαντικό πράγμα. Τουρκία σήμερα ένα καινούριο μοντέλο χώρες, μέσα Ισλαμικές χώρες. Σήμερα έχουν βάλει στην Τουρκία ένα διπλό πρόσωπο. Μία πλευρά βλέπει την Ευρώπη μαζί με την κυρία Τσίλερ, την άλλη πλευρά με τον Ερμπακάν βλέπει Ισλαμικές χώρες. Αλλά με αυτό το καινούριο μοντέλο ούτε δεν δέχτηκε Ισλαμικές χώρες. Ερμπακάν αμέσως μετά την κυβέρνησή του έκανε μια σειρά επίσκεψη Ισλαμικές χώρες. Όπου πήγε, εκτός το Ιράν, δεν βρήκε αντόπραξη. Ο Καντάφη. Όχι, ο Καντάφη δεν μάθαμε πουθενά αλλού να τον. Να μην τον δέχτηκαν καλά ή να μην πέτυχε η επίσκεψή του. Ναι, ήδη και άλλα τα κόμματα κάνανε, είπανε, δεν πέτυχε αυτή την... Μα εδώ τώρα μεσολαβεί μεταξύ Ιράκ και Ηνωμένων Πολιτειών και μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να βγουν υποτίθεται αυτές οι χώρες από την απομόνωση. Ναι, αλλά δεν βγήκανε. Δεν μπορούν. Ισλαμικές χώρες δεν έχουν σήμερα εμπιστοσύνη ούτε στην Τουρκία, ούτε την πολιτική του, ούτε την που ρόλο θέλει να παίζει. Ας δώσει το λόγο τώρα. Ο κύριος Τουράν απλώς εκφράζει κάποιος ευσεβής πόθους, εγώ θα έλεγα. Όχι, εγώ και την Μεσούτ Ιλμάζ λέει ίδιο πράγματα. Μέσα στην κυβέρνηση, η τουρκική βουλή, ανέφερε ο Μεσούτ Ιλμάζ ίδιο πράγματα. Ότι δεν πέτυχε τίποτα. Ναι, δεν λοιπόν, ο Μεσούτ Ιλμάζ κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, μέσα στην τουρκική βουλή. Εμείς υποτίθεται ότι έξω από όλα αυτά πρέπει να είμαστε πιο αντικειμενικοί. Όπως δεν ήταν και πριν αντικειμενικός, όταν έκαμε κριτική για το Ισλαμικό κίνημα της Τουρκίας, ότι τα πάντα ελέγχονται, τα πάντα επιβάλλονται κτλ.
πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν αληθεύει, και εκεί η θέση του ακριβώς είναι από την σκοπιά της, του κουρδικού εθνικισμού. Δηλαδή το Ισλάμ ενώνει. Ο εθνικισμός θέλει να διαχωρίσει. Είτε αυτός είναι τουρκικός, είτε κουρδικός στην Τουρκία. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο κύριος Τουράν από εδώ, βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο και καθώς εμφορείται από κούρδικο εθνικισμό, έτσι κάνει μια κριτική στο Ισλάμ, διότι το Ισλάμ είναι ο κίνδυνος που θα ενσωματώσει τον κουρδικό με τον τουρκικό λαό, πράγμα το οποίο αντιτίθεται στις επιδιώξεις του. Εγώ ήθελα να κάνω αυτήν την κριτική. Και επαναλαμβάνω στον κύριο Σάρη, μπορείτε να απαντήσετε. Τώρα, βλέποντας πώς λέτε, επεσήμανα αυτήν την αντίφαση στα λεγόμενά σας. Δηλαδή, αυτό που. Επαναλαμβάνετε για να κερδίσουμε χρόνο. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Σάρη, ήθελα να πω ότι το τουρκικό κράτος ως σύγχρονο δυτικού τύπου κράτος δεν έχει μεγάλη ιστορία. Είναι επόμενο να περνά από διάφορες φάσεις. Ο κεμαλισμός θα έχει μια φόνξιον, μια λειτουργία, και στη συνέχεια σίγουρα θα ξεπεραστεί. Αλλά σε αυτή τη φάση είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και έχει ένα σωρό παρενέργειες η εφαρμογή του κεμαλισμού στην σύγχρονη Τουρκία, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής αυτά τα πράγματα είναι θέματα του ιδίου του τουρκικού λαού και των λαών που αποτελούν τον τουρκικό λαό, και φαίνεται από τα πράγματα ότι ξεπερνιέται. Αυτή τη στιγμή το φαινόμενο του Ισλάμ έρχεται σε αντιπαράθεση με τον κεμαλισμό στα πλαίσια ενός εκδημοκρατισμού, εκεί όπου υπήρχε έλλειμμα πραγματικά λόγω, ας το ομολογήσουμε, του κεμαλικού αντιθρησκευτικού αυταρχισμού. Πριν από όλα, η ανάπτυξη του Ισλαμισμού, η λεγόμενη ανάπτυξη του Ισλαμισμού στην Τουρκία πρέπει να θεωρηθεί ως δημοκρατική κατάκτηση. Με συγχωρείτε, όταν μιλάμε για την τουρκική εθνικισμός, είναι πολύ ξεκάθαρα. Τουρκική εθνικισμός είναι ρατσισμός, είναι σοβανισμός. Διότι μέσα αυτή την εθνικιστική ιδεολογία κάνανε δεκάδες γενοκτονία των λαών, όλα τα περιοχή. Το Πόντιον, Αρμένιον, Κούρδιον, Μικρά Ασία. Κούρδικο εθνικισμός, αν τα πούμε εθνικισμός, είναι προοδευτικό. Διότι ένας λαός αγωνίζει για την ελευθερία του, για την ανεξαρτησία του. Δεν μπορούμε να συγκρίσουμε τον τουρκικό εθνικισμό και τον κούρδικο εθνικισμό. Εκτός αυτά δεν είναι μόνο το δικό μου άποψη. Αντιπολίτευση κάνει ο Μεσούτ Ιλμάς και άλλα τα κόμματα. Δεν πέτυχε αυτή την πολιτική, η ρόλα θέλει να παίζει ο Ερμπακάν μέσα στις Ισλαμικές χώρες, δεν πέτυχε, δεν μπορεί να πετύχει. Διότι δεν μπορεί ο Ερμπακάν πριν του εκλογές έλεγε θέλουμε τα Σεριάτ, Ισλαμικό νόμος, τώρα με την συνέδριο που κάνανε στην Άγκυρα βάλανε τη φωτογραφία του Κεμάλ και την αλλάξανε. Ο Ερμπακάν λέει είμαι κεμαλιστής. Πού και πού έγινε κεμαλιστής? Χτες ήταν ο Κεμάλ άτεος ενάντια του Ισλάμ, τώρα ο Ερμπακάν μας παίζει, έχει γίνει κεμαλιστής. Αυτά είναι ψεύτες, είναι. Όχι, και την θρησκεία ενάντια του δικού του πολιτική. Μου κάνει εντύπωση, ο κούρδικος εθνικισμός είναι ο καλός, ο τουρκικός εθνικισμός είναι κακός. Διότι ο κούρδικος λαός πολεμάει εδώ και 70 χρόνια, 100 χρόνια για την ανεξαρτησία του, για την ελευθερία του. Είμαστε πανάρχαια λαοί του Μέσα Ανατολή. Προ Χριστό 3.000 χρόνια έχουμε ιστορία. Βγάλτε τον εθνικισμό, τον ρατσισμό σας. Βγάλτε τον, έτσι, μπράβο. Δεν είναι εθνικισμός. Και έχουμε περισσότερα δικαιώματα από τον τουρκικό λαό, έτσι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλετε. Αυτό είναι το του κουρδικού κινήματος το βασικό λάθος, ότι αντιπαρατίθεται όχι με τον τουρκικό εθνικισμό, με το τουρκικό έθνος. Οι Κούρδοι εθνικιστές και οι Τούρκοι δεν είναι ελεύθεροι. Εργατική τάξη της Τουρκίας απαγορεύεται όλα τα πορεία. Πριν δύο μέρες το είδαμε στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα πώς προσφέρανε την φοιτητική κινήματα. Ο τουρκικός λαός, υπάρχει δημοκρατία. Μοναδική χώρα είναι στον κόσμο, σκοτώνουν κάθε μέρα δημοσιογράφοι. Όλα τα παγκόσμια οργανώσεις, Διεθνής Αμνηστία, Helsinki Watch, όλοι καταγγέλνουν στη Τουρκία, σκοτώνουν όχι τους Κούρδους, τους Τούρκους.
για τον Ισλαμισμό. Κάτι μέρα, παιδάκι μου. Εγώ δεν τα αρνούμε αυτά. Τότε. Απλώς κάνω κριτική στις δικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες απορώ δηλαδή πώς δεν τις συνειδητοποιείτε, ότι είναι υπερεθνικιστικές και με τον τρόπο αυτό το κουρδικό κίνημα έρχεται σε αντιπαράθεση με τον τουρκικό λαό, με το τουρκικό έθνος, και έχω την εντύπωση ότι αυτό ακριβώς καλλιεργείται σκοπίμως και γίνεται ένας εμφύλιος πολέμος στην Τουρκία. Θέλω να πω, δεν είναι για τον κύριο Unsunoğlu, για αυτοί που μας βλέπουν, μας ακούνε, δεν είναι όταν μιλάμε, αναφέρουμε τη Τουρκία, δεν μιλάμε για το τουρκικό λαό. Εμείς είμαστε μοναδικό κουρδικό κόμμα στη Τουρκία, Σοσιαλιστικό Κόμμα Κουρδιστάν Τουρκία 1974 μέχρι τώρα. Λέμε υπάρχει λύση στην ομοσπονδία. Δύο λαό μπορεί να ζήσει μαζί. Ναι. Αυτό είναι ένα προτείνουμε εμείς μαζί με το τουρκικό λαό. Δεν μιλάμε για τους τουρκικούς λαούς. Έχω ακούσει πολλούς Κούρδους και αποτελούν τώρα οι πρωτοπόροι του λεγόμενου κουρδικού κινήματος, οι οποίοι είναι ρατσιστές. Για το ισλαμικό φαινόμενο στην Τουρκία. Ούτε PKK ούτε καμία κουρδική οργάνωση δεν είναι ρατσισμός, είναι άλλο. Θα μπορούσα να τα αναφέρω ποια είναι τα ρατσιστικά στοιχεία που δεν διαφέρουν από τους Τούρκους ρατσιστές τους οποίους κατηγορούμε. Για το ισλαμικό φαινόμενο. Δεν μπορείτε να πείτε καθόλου. Δεν έχει καμία σχέση με τους Τούρκους ρατσιστές, γκρίζι λύκοι, με τους Τούρκες, με τα κουρδικά κινήματα. Το PKK είναι το αντίστοιχο των γκρίζων λύκων. Όχι, καθόλου. Λάθος κάνετε. Δεν έχετε δικαίωμα να πείτε τέτοια πράγματα. Πώς δεν έχω δικαίωμα. PKK είναι ένα κουρδικό οργάνωση. Κάνει ελευθερία για την πόλεμα, για την ανεξαρτησία. Ελεύθερα και ήρεμα. Όχι, τώρα δεν έχω δικαίωμα, λέει. Από πού και ως που δεν έχω δικαίωμα. Όταν λέμε πρέπει να αποδείξεις, πώς λες είναι... Για να εκτονώσουμε λίγο και την ένταση, έχουμε και τη γνώμη για το ισλαμικό φαινόμενο στην Τουρκία, τη γνώμη ενός καθηγητή που έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Είναι ο κύριος Μάζης και μαζί του μίλησε ο Μπάμπης Μπίκας. Να τον ακούσουμε στο βίντεο που θα δούμε. Κύριε Μάζη, μπορείτε να μας πείτε εάν αλλάζει ο χαρακτήρας του κοσμικού, λαϊκού, μη θεοκρατικού κράτους στην Τουρκία και αν από κεμαλικό γίνεται κάτι άλλο, ισλαμικό δηλαδή. Πιστεύω πως ναι, και το λέω διότι υπάρχουν αρκετές αιστείες ισλαμιστικού στοχασμού, μιλάω πρώτα κάπως γενικότερα και αφηρημένα, οι οποίες εξελίσσονται ανάλογα με τον χώρο σε αιστείες ισλαμιστικού κινήματος. Υπάρχουν ισλαμιστικά τάγματα στην Τουρκία, λιγότερο ή περισσότερο φανατικά και ριζοσπαστικά, τα οποία βεβαίως δημιουργούν τις προϋποθέσεις της διάβρωσης του κοσμικού και μαλικού κράτους σε όλες τις εκφάνσεις, είτε αφορούν τη διοίκηση, τη δημόσια, είτε αφορούν το στρατό. Ναι, ακούτε καλά, το στρατό. Υπάρχουν περιστατικά σοβαρά, σημαντικά, στα οποία έχουμε συλλήψεις εκατοντάδων αξιωματικών, νεαρών αξιωματικών εκπαιδευμένων των στρατιωτικών σχολών των τουρκικών, ακριβώς λόγω του ότι ανήκαν σε τέτοιου είδους ισλαμιστικές μυστικιστικές οργανώσεις και μυστικές επίσης. Φοβάμαι λοιπόν πως ναι. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ισλαμικού κινήματος στην Τουρκία, γιατί υποστηρίζεται και η άποψη ότι διαφέρουν οι Ισλαμιστές της Τουρκίας από τους Ισλαμιστές στα Ισλαμιστικά κινήματα σε άλλες Ισλαμικές χώρες. Κοιτάξτε, ακόμα στην Τουρκία το Ισλαμιστικό κίνημα βρίσκεται σε επίπεδο, θα έλεγα, στοχασμού και πολιτικής δράσεως. Ενώ το Ισλαμιστικό κίνημα στη Μέση Ανατολή γενικότερα ή στο Ιράν βρίσκεται σε επίπεδο παραστρατιωτικής δράσεως. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Βεβαίως, το όριο το οποίο χωρίζει τη φάση της πολιτικής δράσεως μέχρι την παραστρατιωτική δράση είναι φοβερά λεπτό και φοβερά ευαίσθητο σε οποιαδήποτε τάση διατρήσεως από τη μία ή την άλλη πλευρά. Γι' αυτόν τον λόγο
θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε την πρώτη και βασική διαφορά του Ισλαμιστικού κινήματος της Τουρκίας, ακριβώς στην ένταση και στο επίπεδο παρέμβασης. Σε ό,τι αφορά τώρα άλλες σημαντικές διαφορές, το γεγονός είναι ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μουσουλμανικό κράτος. Αυτός ο οποίος δεν εννοεί να το καταλάβει, κάνει λάθος στις εκτιμήσεις του και φυσικά χαράζει λανθασμένη εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Απεδείχθη περιτράνος με την πολιτική την οποία έκανε ο κύριος Ερμπακάνης Χάτος και φαντάζομαι ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης ερωτήσεώς σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μάζη. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, μάλλον φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε από ένα λεπτό χρόνο να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας και να καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Κύριε Ζούμεγλου, να δώσω σε εσάς το λόγο. Ναι. Ισλαμισμός και κεμαλισμός, λοιπόν, είναι δύο κυρίαρχες ιδεολογίες που συγκρούονται πραγματικά αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και τελικά, συμφωνώ με την παρατήρηση του Μάζη ότι η Τουρκία είναι ένα μουσουλμανικό κράτος και δεν μπορεί να χάσει αυτά τα χαρακτηριστικά του. Και τελικά ήταν θέμα εκδημοκρατισμού του κεμαλισμού η ανάπτυξη του Ισλαμισμού, αλλά και η αναγνώριση δικαιωμάτων σε άλλους λαούς και εθνότητες που ζουν στην Τουρκία. Και είναι θέμα μελλοντικής εξέλιξης στα πλαίσια της ακεραιότητας του τουρκικού κράτους να δοθούν περισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα και στις μειονότητες και τις λαότητες της σημερινής Τουρκίας. Ναι. Αυτά. Ορίστε, ναι, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαρή. Αυτές τις μέρες τελειώνω ένα βιβλίο που αναφέρεται στην πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, στις ιδεολογικές εξελίξεις από τις αρχές του αιώνα. Και διαπιστώνω λοιπόν, σε ένα μεγάλο κεφάλαιο που αναφέρεται στο Ζιά Γκιοκάλπ, ότι ο Ζιά Γκιοκάλπ επιβίωσε του Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ. Δηλαδή, οι σχεδιασμοί του Γκιοκάλπ για έναν εξυγχρονισμό, εξισλαμισμό και εκτουρκισμό, και είναι ο τίτλος ενός έργου του, είναι ακριβώς σήμερα επιτάπητος. Αυτό είναι πρώτον σημαντικό. Το δε δεύτερο, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ζούνογλου, και μάλιστα εδώ με την ευκαιρία της επετείου, την οποία αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής σας, ιδού η ρόδωση του κοιτοπίδημα. Το σύνταγμα, το κρατικό μόρφωμα, το οποίο προτείνει η ίδια η Τουρκία για την Κύπρο, όπου οι δύο λαοί θα ζήσουν σε μια συνομοσπονδία, υποτίθεται με ίσα πολιτικά δικαιώματα, είναι καιρός να το εφαρμόσει και στην ίδια, αναφορικά τουλάχιστον με το κουρδικό έθνος και με το κουρδικό λαό. Ευχαριστώ κύριε Σαρή. Κύριος Τουρέν. Κεμαλικό καθεστώς μέχρι τώρα δεν μπορούσε να καταφέρει να την σταματήσει ο αγώνα του κουρδικός λαός. Όσο έκανα γενοκτονία, όσο φυλακές, εξορίες, κάψανε εντελώς το Κουρδιστάν και ούτε φανατικοί Ισλαμιστές δεν μπορούν να σταματήσουν αγώνα του κουρδικός λαός. Όπως είπε πριν ο κύριος Σαρής, Τουρκία ζητά για την 70.000 Τούρκου Κυπρίου συνομοσπόνδια, δεν αναγνωρίζει καμία δικαίωμα 20 εκατομμύριων κουρδικό λαό. Αλλά κανείς δεν μπορεί να σταματήσει ο αγώνα του κουρδικού λαού. Σίγουρα ο κουρδικός λαός και τα πετύχει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή μας και καταθέσατε τις απόψεις σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Την άλλη Παρασκευή πάλι μαζί στις 10. Άλλαξε η ώρα της εκπομπής μας. Από 9.30 πήγε 10 και από τώρα θα γίνεται 1 ώρα. 10 με 11. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.